Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό. Το πρωινό της Τετάρτης. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδος, αλλά είμαστε στην έναρξη του Ιούνιου. Του μήνα του καλοκαιριού μύρισε καλοκαίρι για τα καλά και με πανέμορφες εικόνες που μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης από την Ενισέτο Βόλιο Σποράδων, από τις ομορφιές της Ελλάδος. Μπαίνουμε σε άλλο mood, μπαίνουμε φυσικά σε άλλη ψυχολογία, πιο καλοκαιρινή. Ο καιρός δεν μας πάει καλά, γιατί χθες δυστυχώς είχαμε ανυπολόγιστες ζημιές από έντονη χαλαζόπτωση, κυρίως επλήγησαν τα χωριά του Τυρνάβου. Ακόμη και μέσα στην πόλη του Τυρνάβου έπεσε πάρα πολύ χαλάζι. Αποτέλεσμα να θυμίζει περισσότερο το οδόστρωμα με χιονισμένο τοπίο παρά με χαλαζόπτωση. Τεράστια και η ζημία όσον αφορά έτσι τα αγροτικά προϊόντα. Λίγο πριν τη συγκομιδή μεγάλων καλλιεργειών οποροφόρων δέντρων. Θα βρεθεί και η κάμερα της τηλεόρασης Άστρα σήμερα, θα βρεθεί και ο προϊστάμενος κυρίως του ΕΛΓΑ εκεί για να καταγράψει τις πρώτες ζημιές. Μέχρι να πάει στα Φάρσαλα για να δουν τις καταστροφές εκεί, θα βρεθούν σήμερα στον Τύρναβο. Μία καταστροφή πραγματικά πολύ μεγάλη για την περιοχή. Πάρα πολλά θα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Καλό μήνα να έχουμε με καλές ειδήσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Το έχουμε ανάγκη όλοι μας, πραγματικά όλοι μας, να έχουμε την υγεία μας και κυρίως να ακούμε ευχάριστα πράγματα. Πολλά πάντως αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε σήμερα και στην τοπική μας επικαιρότητα, αλλά φυσικά και όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας, αλλά και ανά τον κόσμο. Και μάλιστα μία είδηση που φιγουράρει στην πόλη της Λάρισας, μία από τις πολλές, γιατί έχουμε αρκετή επικαιρότητα, τρύπα 420.000 ευρώ εντόπισαν, όπως όλα δείχνουν, ροκοτοί λογιστές στο επεραστικό κτέλ. Ο πρόεδρος της διοίκησης κάτι είχε καταλάβει ότι δεν πάει καλά με τα οικονομικά της επιχείρησης, οπότε είπε να μπουν ορκωτοί λογιστές, να αρχίζουν να ψάχνουν, να ζητούν τι ακριβώς είχε συμβεί. Να λοιπόν που εντοπίστηκε, όπως όλα δείχνουν, ένα τεράστιο έλλειμμα κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ, καταλαβαίνετε λοιπόν 420.000 ευρώ και μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πολλές ακόμη ειδήσεις φυσικά. Να καλημερίσουμε τον Μιχάλη Χειμωνίδη στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, τον Βασίλη Καραμπά στη Λάρισα και την Έλληνα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και βεβαίως τη Σαντορίνη, την πανέμορφη Σαντορίνη. Κάποιοι για χρόνια κάνουν οικονομίες προκειμένου να έρθουν από την άλλη άκρη του κόσμου για να μπορέσουν να δουν ένα από τα πανέμορφα έτσι, νησιά μας όπως είναι η Σαντορίνη. Σφακιά, παραλία, Βρύση, στην πανέμορφη Κρήτη και φυσικά μια πολύ πολύ όμορφη, ένας κλειστός κόλπος έτσι πανέμορφος που παρακολουθούμε τώρα. Είναι live εικόνα, έτσι οπότε έχουμε βλέπουμε και τα καιρικά μας παράλληλα σε όλη τη χώρα. Τώρα, να πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στα πρώτα σέλιδα των τοπικών εφημερίδων, αλλά φυσικά και στο site του σταθμού μας astrotv.gr. AstroTV λοιπόν και Αλμυρός, φωτιά έκαψε ξερά χόρτα αλλά και Καλαμιές. Βόλο συνεχίζεται η ασφαλτόστρωση, ποιοι δρόμοι παίρνουν σειρά. Συνελήφθη ζευγάρι για 11 κλοπές. Μόνο για 2 μήνες χορηγήθηκαν σχολικά γεύματα σε δημοτικά σχολεία του Βόλου, της Νέας Ιωνίας, από την αρχή του σχολικού έτους έως και σήμερα. Έντονη χαλαζόπτωση σάρωσε την περιοχή του Τυρνάβου, ζημιές σε καλλιέργειες. Εφημερίδα Ελευθερία, αρρυθμίες στο Δήμο Λάρισας μετά την λήξη των συμβάσεων πάνω από 100 συμβασιούχων που είχαν προσληφθεί για κάλυψη αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας. Μεγάλες ζημιές από χαλάζι στην επαρχία Τυρνάβου, λίγο πριν τη συγκομιδή μεγάλων καλλιεργειών οπωροφόρων δέντρων. Επικοινωνία με τις Ανωτικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ για άμεσες εκτιμήσεις. Αυτό που σας έλεγα, τρύπα 420.000 ευρώ στο επεραστικό κτέλ και δυστυχώς πέθανε η αγωνίστρια Ελένη Γκολέμα. Ήταν στέλεχος του Κουκουέ και η ζωή της ενέπνευσε και τον Βούλγαρη και για την ταινία βεβαίως τα πέτρινα χρόνια. Κλιματιστικά στα επίγοντα παρελήφθησαν με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και πρόεδρος ο Στέφανος Πάικο συγκροτήθηκε το Σώμα Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία. Φεστιβάλ εκπαίδευση στη Λάρισα, θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες και δυστυχώς ανέβηκαν τα κρούσματα, κοντά στα 100 χθες η Λάρισα. Και μεγάλη νίκη για την ΚΑΕ Λάρισα στο μπάσκετ, κέρδισε τον ΠΑΟ με 84-77 και προφανώς κοιτά ψηλά. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος, ανθαρρυντικά νέα για τη δωρεά οργάνων. Αυξητική τάση παρατηρείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Στα τέλη Ιουνίου το δεύτερο φεστιβάλ εκπαίδευσης. Αλλαγές δικτύων και ασφαλτοστρώσεις από την ΔΕΙΑΛ.
προς Δημοπράτη Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάλου της Λάρισας. Εφημερίδα Ταχυδρόμος, χωρίς ρεύμα πνευμονοπαθής. Τη στέλνουν στο νοσοκομείο για απλήρωτους λογαριασμούς. Η κληρονομιά έγινε μπελάς και ασφαλτόστρωση με ζιγ-ζακ εξαιτίας παρκαρισμένου. Εξαιρετικό, ε! Και πάμε και στην Εφημερίδα Θεσσαλία, μπαράζ διαρρήξεων. Τα κριτήρια για εγγραφές σε προφωνηπιακούς σταθμούς. Και επίσης διήμερη αποχή δικηγόρων από δίκες με το δημόσιο. Πάμε και στην Εφημερίδα Η Αλήθεια, διπλωματική αντεπίθεση, διπλωματική και πολιτική αντεπίθεση από Ελλάδα στις συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κατέρα Σακελαροπούλου, ο Γιάννης Οικονόμου απάντησαν σήμερα συντονισμένα στην επιθετική ρητορική και τις προκλήσεις φυσικά της Άγκυρας. Επίσης, πάμε και να δούμε τα υπόλοιπα. Παιδεία, στην Ιταλία το δεύτερο δημοτικό Καρδίτσας και άρχισαν οι εγγραφές στους βρεφορυπιακούς σταθμούς. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσω των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Όπως είπαμε, τεράστιες ζημίες είχαμε στον Τύρναβο. Θα δούμε ακριβώς τι συνέβη στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, να ξεκινήσουμε με την αλλαγή στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία. Και μάλιστα βλέπουμε ότι απαντούν. Απαντούν πρωθυπουργός, πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί κράτησαν μια στάση ουδέτερη στην αρχή. Και τώρα λένε δεν πάει άλλο και στέλνοντας μηνύματα φυσικά και στην Ευρώπη ότι πρέπει να αλλάξει αυτό σύντομα. Και πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι δεν αντέχουμε άλλο αυτές τις προκλητικές δηλώσεις όπως έγινε χθες με τον Τσαβούσογλου. Έτσι και μάλιστα είπε ο ίδιος, εμείς προειδοποιήσαμε τώρα από εκεί και πέρα θα κάνει η Ελλάδα δικό της θέμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τον Έλληνα Πρωθυπουργό τι ακριβώς συζήτησε και με τον καγκελάριο της Γερμανίας, έτσι τον κύριο Σόλτς. Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έμεινε άπραγος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γερμανό καγκελάριο, Ολαφ Σόλτς, στο περιθώριο της Ενωδοκορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον καγκελάριο για την τουρκική παραβατικότητα και την επιθετική ρητορική της Τουρκίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Σόλτς για τις παραβιάσεις και τις περιπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών. Εξήγησε πως η επιθετική ρητορική της γειτονικής χώρας υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στον Όλαφ Σόλτς τον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Ζήτησε τη στήριξη της Γερμανίας που μέχρι σήμερα ακολουθεί την τακτική των ίσων αποστάσεων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για τη στήριξη στην Ουκρανία και για την ενεργειακή κρίση στη 45 λεπτή συνάντησή τους. Το κρεσέ των τουρκικών προκλήσεων κορυφώθηκε το πρωί της Τρίτης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μαλβού Τσαβούσογλου απέτησε την αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Απείλησε πως η Τουρκία θα θέσει θέμα κυριαρχίας των νησιών αυτών, εάν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τις διεθνείς συνθήκες. Αυτά λοιπόν και με το θέμα φυσικά της προκλητικότητας δεν έχουν τελειωμό. Για να δούμε λοιπόν πού θα πάει αυτό. Θα δούμε σε λίγη ώρα και τον καθηγητή γεωπολιτικής, τον κύριο Μάζη, ο οποίος κάνει λόγο για ένα άκρος θερμό καλοκαίρι που πιθανότατα λέει να ζήσουμε φέτος. Γιατί αν περάσουν από τα λόγια στις πράξεις, τότε και τα πράγματα δυσκολεύουν. Τώρα, να πούμε βεβαίως ότι από σήμερα, 1η Ιουνίου, τέλος οι μάσκες, προαιρετικά σε καταστήματα. Βεβαίως από αύριο, στους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις, θα τις φορούν κανονικά τις μάσκες. Βεβαίως ισχύουν οι μάσκες για νοσοκομεία, για γυροκομεία, για ιδρύματα και λογικό είναι. Βεβαίως δεν χρειάζεται να μας πει κανείς ότι αν έχουμε στηθεί πίσω από μια ουρά, μια τράπεζα, σε ένα κατάστημα, οπουδήποτε υπάρχει πολλής κόσμος, εκεί δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος να μας πει ότι επιβάλλεται να βάλεις μάσκα. Νομίζω ότι οι ίδιοι το καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να φορέσουμε τη μάσκα, γιατί μπορεί προαιρετική να είναι από εδώ και στο εξής. Ωστόσο, θεωρώ ότι ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ας το πράξουν έτσι κάπως να προστατευτούμε. Χθες πάλι κοντά στα 100 κρούσματα η Λάρισα, συνεχώς φιγουράρει με τριψήφιο αριθμό. Να είναι καλό καλοκαίρι και να μην έχουμε και ένα θερμό έτσι Σεπτέμβρη. Μην έχουμε πάλι πίεση στο σύστημα υγείας και κυρίως θανάτους. Έτσι, γιατί τώρα είναι μια καλή εικόνα στα νοσοκομεία, στις ΜΕΘ. Δεν χρειάζεται λοιπόν να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Τώρα, να περάσουμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις φυσικά.
Όπως είπαμε, Πανελλήνιες εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ αύριο. Πρεμιέρα λοιπόν για τις Πανελλήνιες. Χωρίς άγχος, τα παιδιά έτσι πρέπει να πάνε στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν χρειάζεται άγχος. Εξάλλου τώρα επανάληψη κάνεις. Ό,τι έχεις διαβάσει, τώρα απλά κάνεις μια επανάληψη για να μπορέσεις έτσι να, φυσικά να γράψεις όσο δυνατόν καλύτερα. Ας υπάρξει ένα δημιουργικό άγχος, έτσι, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται με την φυσικά με τα πολύ πολύ δύσκολα όσον αφορά τα στοιχεία της Ελστάτ. Και φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις 10 μονάδες λόγω και της ενεργειακής κρίσης. Δεν είναι μια εικόνα βεβαίως που πληγώνει και ανησυχεί τη χώρα μας, αλλά προφανώς και άλλες χώρες του εξωτερικού και της Ευρώπης. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, πώς φτάσαμε να ξεπεράσουμε τις 10 μονάδες πληθωρισμό στη χώρα μας και για ποιο λόγο βεβαίως έχουμε αυτούς τους αριθμούς και κυρίως να δούμε ποιες είναι οι αυξήσεις έτσι και τα ποσοστά σε διάφορα προϊόντα. Να δούμε λοιπόν το σχετικό αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέα υψηλά κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Μάιο εξαιτίας ανωδικής πορείας των τιμών στην ενέργεια, οι οποίες πυροδοτούν κύμανα τιμήσεων σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών αλλά και υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη Eurostat, ο εναρμοσμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα έσπασε όλα τα ρεκόρ από την καταβολή ευρώ και ευρωζώνης. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, έφτασε το 10,7% τον Μάιο από 9,1% τον Απρίλιο και 6,9% τον Μάρτιο. Στις χώρες ευρωζώνης ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε το 8,1%, πληθωρισμό ψηλότερο από τον υλικό εμφανίζουν τον Μάιο η Εσθονία, η Λιθουανία, η Λετωνία καθώς και η Σλοβακία. Από κοντά ακολουθούν στην Ελλάδα η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο. Όλες οι άλλες χώρες ευρωζώνης έχουν πληθωρισμό 8,1% εκτός από την Ιταλία με 7,3%, τη Φιλανδία, τη Γαλλία καθώς και τη Μάλτα με 5,6%. Σε σχέση με τον Απρίλιο, τη μεγαλύτερη αύξηση πληθωρισμού μέσα σε ένα μήνα είχα Λετωνία με 3,6%, Λιθουανία με 2,2% και Σλοβενία με 2%. Η Ελλάδα είχε 1,2% εναντί μέσου όρου 0,8% στο σύνολο της Ευρωζώνης. Βασικές αιτίες εκρηκτικής ανόδου του πληθωρισμού πανευρωπαϊκά είναι οι τιμές στην ενέργεια, οι οποίες σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 39,2% και ακολουθούν τα ανεπεξέργαστα νοπά τρόφιμα με ετήσια αύξηση κατά 9,1%, ενώ έπονται με αύξηση κατά 7% τα επεξεργασμένα τρόφιμα αναψυκτικά, τα βιομηχανικά προϊόντα κατά 4,2% και υπηρεσίες με αύξηση κατά 3,5%. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το θέμα έτσι, των τιμών. Πολλά πράγματα έχουν αυξηθεί, το βλέπουμε εξάλλου αυτό και στην καθημερινότητά μας. Τώρα, να πούμε βεβαίως ότι έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά από πλευράς της κυβέρνησης, πολλά προγράμματα που θα τρέξουν μέσα στον Ιούνιο. Τι γίνεται με την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων συσκευών, όπως είναι τα κλιματιστικά, όπως είναι τα ψυγεία, όπως είναι βεβαίως και οι καταψύκτες. Περιμένουν πολίτες πώς και πώς, γιατί θέλουμε να εξοικονομήσουμε και χρήματα, αλλά προφανώς και ενέργεια. Αλλά όλα αυτά χρειάζεται να γίνει αυτό γρήγορα. Θα δούμε λοιπόν σε λίγη ώρα και ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα ήταν μια δύσκολη μέρα για τη Λάρισα, πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Και θα δούμε τι έγινε αυτή την υπόθεση μαστροπίας, πώς προσπάθησε να εκμεταλλευτεί έτσι μια 39χρονη κοπέλα, η οποία έπεσε στην ανάγκη να εργαστεί, ζήτησε ουσιαστικά, να δουλέψει, να κάνει ένα μεροκάματο. Ο ίδιος πώς την εκμεταλλεύτηκε λοιπόν. Τώρα, πριν πάμε να δούμε οτιδήποτε, ευχαριστώ θερμά τον Μιχάλη Χειμωνίδη. Είναι ένα βίντεο που μας έστειλαν τηλεθεατές χθες και είναι την ώρα που πέφτει χαλάζι στον Τύρναβο. Είναι αυτό το πλάνο, βλέπετε. Έτσι, πάρα πολύ χαλάζι έπεσε χθες. Αποτέλεσμα, όπως είπαμε, να υποστούν τεράστιες ζημίες στην περιοχή του Τυρνάβου και μάλιστα σε δέντρα, σε δωροκαλλιέργειες που σε λίγες ημέρες θα προχωρούσαν και στη συγκομιδή του προϊόντος. Πόσο κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Αυτές οι εικόνες είναι μέσα από την πόλη του Τυρνάβου και είχαμε έντονη βροχή, έντονη χαλαζόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Τα είχε όλα, πραγματικά όλα χθες. Όλα αυτά συνέβησαν το απόγευμα και λίγο μετά τις 7 η ώρα. Αποτέλεσμα να έχουμε αυτήν την απίστευτη εικόνα. Επαναλαμβάνω, αυτήν την εικόνα μέσα στην πόλη του Τυρνάβου. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το χαλάζι που έπεσε
και σε ευπαθή προϊόντα όπως είναι έτσι οι δεντροκαλλιέργειες. Και οι άνθρωποι περίμεναν πώς και πώς να συλλέξουν τα προϊόντα τους και δυστυχώς έχουμε αυτή τη ζημιά. Επαναλαμβάνω λίγο 24 ώρα αφού του είχαμε τη μεγάλη κακοκαιρία στην περιοχή των Φαρσάλων. Μέχρι να δείξουμε τις καταστροφές εκεί, να δείξουμε τα προβλήματα των αγροτών, είχαμε αυτή την εικόνα στον Τύρναβο. Πόσο κρίμα, πραγματικά πόσο κρίμα. Σήμερα θα βρεθεί και ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ εκεί στον Τύρναβο, να δει τις πληγήσεις περιοχές. Θα βρεθεί και η τηλεόραση Άστρα προφανώς, για να καταγράψουμε και εμείς το μέγεθος της καταστροφής. Θα γίνουν εκτιμήσεις, μακάρι να γίνουν άμεσα οι πληρωμές. Αυτό έχει σημασία. Τώρα, έχουμε πολλά ακόμη να συζητήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, στην πρωινή ατζέντα σήμερα. Επίσης, να πούμε ότι στη Γερμανία έχει συγκλονίσει μια υπόθεση με έναν άνδρα ο οποίος κρατούσε βρεφάκια και παιδιά, babysitter ουσιαστικά, ο οποίος φαίνεται ότι κακοποίησε σεξουαλικά ούτε ένα, ούτε δύο, 33 παιδάκια, μεταξύ αυτών και βρεφάκια. Είναι μια αποκάλυψη η οποία έγινε τα τελευταία 24 ώρα. Έχει συγκλονιστεί η Γερμανία από αυτή την είδηση. Επαναλαμβάνω, ένας νεαρός ο οποίος κρατούσε τα παιδάκια όταν οι γονείς δούλευαν, όταν οι γονείς χρειάζονταν να λείψουν από το σπίτι. Και φαίνεται λοιπόν ότι κακοποίησε ούτε ένα, ούτε δύο, 33 παιδάκια, μεταξύ αυτών και βρέφη. Δεν έχουν τελειωμό οι πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Βλέπετε, έγινε χθες σε Σερβία που σας έλεγα για το απίστευτο άγριο φωνικό, η σύζυγος που σκότωσε τον σύζυγό της, πιθανότητα γιατί δεν ήθελε ο ίδιος να δεχθεί στο σπίτι τα παιδιά από προηγούμενο γάμο και ήδη όχι απλά τον σκότωσε, αλλά μαγείρεψε και μέλη του σώματος. Τώρα έχουμε έναν άντρα ο οποίος κακοποιούσε σεξουαλικά μικρά παιδιά, έτσι. Δυστυχώς και αρκετά κιόλας, 33 παιδιά. Θα παρακολουθήσουμε και αυτή την υπόθεση. Τώρα, μεγάλη νίκη χθες και στον αθλητισμό όσον αφορά τη λαρισινή ομάδα μπάσκετ, ΚΑΕ Λάρισα. Μιλούμε πάνω από 4.000 θεατές, βρέθηκαν στο κλειστό της Νεάπολης. Κέρδισε το Παναθηναϊκό 84-77, πολύ μεγάλη νίκη. Χαμόγελα και βεβαίως κοιτούν μπροστά και ψηλά, μπορώ να σας πω, οι παίκτες και σε μια ημέρα γιορτής για τον αθλητισμό, μικρά παιδιά, οικογένειες, βρέθηκαν λοιπόν στο κλειστό της Νεάπολης για να παρακολουθήσουν θέαμα, αθλητικό θέαμα. Αυτό είναι αθλητισμός, να μπορούμε να περνάμε ωραία, να βλέπουμε ωραίους αγώνες, χωρίς επεισόδια, χωρίς διαπληκτισμούς. Αυτό είναι ο αθλητισμός, μας φέρνει εξάλλου και πιο κοντά. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε λίγα λεπτά. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε εδώ στην πρωινή ατζέντα. Πολλά πολλά θέματα ανοιχτά και πολλά ακόμη ρεπορτάζ. Παραλία, σιδάρι στην Κέρκυρα μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης. Πόσο όμορφη και η Κέρκυρα, πανέμορφο νησί. Θυμίζει σίγουρα, έχει επιρροές ιταλικές. Εξάλλου για πολλές δεκαετίες οι Ιταλοί έτσι έμεναν στην, είχαν μάλλον κατήχαν την Κέρκυρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολλές επιρροές της Ιταλίας. Εξάλλου βλέπει και η Ιταλία και μας αρέσει πάρα πολύ η Κέρκυρα και έχει και φανταστικές παραλίες, πραγματικά φανταστικές παραλίες. Να και η Αμοργός, έτσι από την ωραία αυτή εικόνα, ένα πανέμορφο ξενοδοχείο που βλέπουμε εμείς τώρα, έτσι με τις ξαπλώσεις και να βλέπεις κάτω τη θάλασσα. Συγκλονιστική η θέα από αυτό το ξενοδοχείο που μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξάλλου σήμερα 1η Ιουνίου. Να το λέμε, να το πιστέψουμε. Είμαστε και εμείς σιγά σιγά κλείνει και η σεζόν και για την πρωινή ατζέντα. Μια σεζόν πάρα πολύ δύσκολη και με πάρα πολλές ειδήσεις. Δώσαμε και τον καλύτερό μας σε αυτό και κάτω από συνθήκες δύσκολες όπως καταλαβαίνετε και εν μέσω πανδημίας. Να και η Ελούντα με μερική συννεφιά, η παραλία σχίσμα της Ελούντας στην Κρήτη, πανέμορφη εικόνα. Και με αυτή την εικόνα θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για να δούμε αναλυτικά την τοπική μας επικαιρότητα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα και φυσικά στα θέματά μας, στα τοπικά μας νέα. Ακόμα αναζητεί ο οδηγός, ο οποίος παρέσυρε και εγκατέλειψε το μόλις 2 ετών κοριτσάκι, το οποίο διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, βγήκε σε κεντρικό δρόμο των Φαρσάλων, αποτέλεσε να παρασυρθεί από αυτοκίνητο, αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν σταμάτησε ο οδηγός, προκειμένου να βοηθήσει, να συνδράμει, να καλέσει το ΕΚΑΒ για να μπορέσουν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Αναζητείται λοιπόν, αν και αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο ότι σύντομα θα βρεθούν στη σύλληψή του, διότι
Υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Εξάλλου έγινε μπροστά σε ένα σούπερ μάρκετ, αλλά και αυτό που τεσμάρτησε. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο ήταν αυτό το οποίο παρέσυρε το μόλις 2 ετών κοριτσάκι. Στα καλά νέα όμως, το κοριτσάκι αναμένεται να πάρει και εξιτήριο, άρα είναι καλά στην υγεία του, παρά τις πρώτες πληροφορίες που έκαναν λόγο για πολύ σοβαρό τραυματισμό. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Καλά είναι τα νέα που έρχονται από το νοσοκομείο για την υγεία του δείχνου κοριτσιού που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο χθες το μεσημέρι στα Φάσαλα, όταν διέφυγε τις προσοχές της μητέρας του και εγκαταλείφθηκε από τον οδηγό του αγροτικού οχήματος που το παρέσυρε. Το παιδάκι οικογένειας Ρωμά παρουσίασε βελτίωση στην υγεία του και ενδεχομένως πολύ σύντομα να λάβει και εξιτήριο. Όσο για τον οδηγό του οχήματος που το παρέσυρε, οι αστυνομικοί βρίσκονται σε διαδικασία έρευνας και αναζήτησής του, έχοντας συγκεντρώσει κάποια βασικά στοιχεία και από μαρτυρίες. Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στην περιοχή της εκκλησίας της Κίμησης Θεοτόκου, κοντά σε γνωστό σούπερ μάρκετ των Φαρσάλων. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση πεσμένα στο εφημερεύον νοσοκομείο της Λάισσας, ύστερα από το κέντρο υγείας όπου το πήγαν αρχικά. Αυτά λοιπόν συνέβησαν. Κρατάμε το θετικό. Το κοριτσάκι θα πάρει εξιτήριο και ότι είναι καλά στην υγεία του και αναμένοντας βεβαίως και τη σύλληψη του οδηγού. Τώρα, έχουμε και το εξής. Ένας 67χρονος διατηρούσε σχέση με μία 39χρονη. Τυφλωμένος από τον έρωτά του για την 39χρονη, η οποία του ζήτησε να χωρίσουν, επαναλαμβάνω, 31, αυτή 67 ο ίδιος. Όταν λοιπόν του ζήτησε 39χρονη να χωρίσουν, ο 67χρονος πήρε ένα τσεκούρι και άρχισε να την κυνηγά. Καταλαβαίνετε λοιπόν έτσι τον πανικό ο οποίος επικράτησε, με το συνταξιούχο να παίρνει το τσεκούρι και να κυνηγά την κοπέλα, η οποία έτσι την απειλούσε και όλη, και όχι μόνο αυτό, απειλούσε και ένα 51χρονο συγχωριανό του ότι και ο ίδιος θα περάσει δηλαδή τα ίδια, τον απειλούσε ότι θα αφαιρέσει στη ζωή του, διότι νόμιζε ότι η 39χρονη τον χώρισε για να συνάψει σχέση με τον 51χρονο. Καταλαβαίνετε λοιπόν έτσι τη φρίκη την οποία έζησε 39χρονη κοπέλα. Όπως καταλαβαίνετε, το λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη. Και απειλούσε 39χρονο που ζήτησε να χωρίσει και τον 51 ετών συγχωριανό του, γιατί νόμιζε ότι είχε ήδη συνάψει σχέσεις με την 39χρονη κοπέλα. Την ίδια ώρα, μια άλλη υπόθεση, πολύ πολύ σοβαρή, στην Ελασσόνα, ένας 58χρονος, ο οποίος διατηρούσε και μπαρ στην περιοχή, είχε βάλει αγγελία ότι ζητούσε κοπέλες να εργαστούν. Μια κοπέλα λοιπόν, 31 ετών, είπε και η ίδια, 33 ετών, να δουλέψει, να εργαστεί στην επιχείρηση. Όταν έφτασε εκεί όμως, ο ίδιος κατάφερε να την πείσει, διότι είχε καταλάβει ότι η κοπέλα είχε πολύ μεγάλη ανάγκη τη δουλειά, να την εξωθήσει ουσιαστικά. Και μάλιστα η ίδια δέχτηκε για ένα βράδυ, μετάνιωσε την επόμενη μέρα και είπε η ίδια ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Ήρθα λοιπόν να εργαστώ και αυτό θα κάνω, να δουλέψω στο κατάστημα, και αρνήθηκε προφανώς να συνεχίσει να εκδίδεται με τις απειλές και τους εκβιασμούς του ίδιου, γιατί προφανώς αποσπούσε και μέρος των χρημάτων ο ίδιος. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, μάλιστα ήταν σε ένα αυτοκίνητο σε ερημική τοποθεσία, λίγο έξω από την Ελασσόνα, σύμφωνα με την ίδια, εκτός από εκβιασμούς, εκτός από θύμα επίθεσης δηλαδή, και ξυλοδαρμό, αλλά την όθησε με τη βία από το αυτοκίνητο, αλλά και την εξύβρισε. Όπως καταλαβαίνετε, η ίδια αμέσως μετά κατάφερε, βρήκε τη δύναμη και το κουράγιο να καταγγείλει το περιστατικό, να καταγγείλει τον 58χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη ένα 24ωρο μετά σε μια επιχείρηση της Ελασσόνας. Να δούμε όμως περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ. Συνελήφθη χθες το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας από αστυνομικούς υποδιέθεσης ασφαλείας Λάρισας ένας άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για μαστροπία, σωματική βλάβη και εξύβριση σε βάρος αλλοδαπής. Η διερεύνηση υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία αλλοδαπής, σύμφωνα με την οποία τις πρώτες πρωινές ώρες 28/5 ο Έλληνας υπεύθυνος καταστήματος, όπου εργαζόταν εκμεταλλευόμενος την ανάγκη της για άμεση εξέβριση χρημάτων, την παρακίνησε και την έπεισε να συνευρεθεί ερωτικά με άνδρας έναντι χρηματικού ποσού αποκομίζοντας παράλληλα και ο ίδιος μέρος των χρημάτων. Επιπρόσθετα, με τα μεσονύχτιες ώρες 29/5 ο Έλληνας άνδρας, μετά από την άρνησή της να συνευρεθεί ερωτικά με άλλους άνδρες, τη μετέφερε με αυτοκίνητο σε άγνωστη ερημική αγροτική τοποθεσία και αφού κινητοποίησε το όχημα, την εξύβρισε και της άσκησε σωματική βία, εξωθώντας την αυγή από το αυτοκίνητο. Μετά την κινητοποίηση των αστυνομικών, ο άνδρας εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθής με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στο εισαγγελέα πλημμυλικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση ενεργεί υποδιέθεση ασφάλειας.
Αυτά λοιπόν, τώρα βλέπω πάρα πολλά σχόλια για τα προγράμματα τα οποία η κυβέρνηση ακόμη δεν έχει υλοποιήσει και ιδιαίτερα από όταν ξεκινά το πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Θα κάνουμε και ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες. Είπαν στο πρώτο 15ήμερο του Ιούνιου, μπήκε και ο Ιούνιος, άντε να δούμε τι θα γίνει, άντε να δούμε πότε θα ξεκινήσουν και οι αιτήσεις, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν. Τώρα, να πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε, έχουμε μπαράζ διαρρήξεων, αύξηση πραγματικά της εγκληματικότητας και στην περιοχή μας. Πάμε να δούμε σε επίπεδο Μαγνησίας τι γίνεται τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε δει την ιατρία, φαρμακεία, σπίτια, πάρα πολλές διαρρήξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, η ενεργειακή κρίση, γενικότερα οι αξίες, οι ανθρώπινες, οι οποίες έχουν χαθεί δυστυχώς, έχουν φέρει πάρα πολλούς στο να μπαίνουν σε έναν δρόμο κακό, σε έναν δρόμο της παρανομίας. Να δούμε λοιπόν τον μπαράζ διαρρήξεων στην πόλη του Βόλου. Αύξηση κλοπών και διαρρήξεων καταγράφεται το τελευταίο διάστημα και εντός του αστικού κέντρου του Βόλου. Με έμπειρους κληθροποιούς να επισημαίνουν στην κάμερα του Άστρα για τη νέα μορφή που καταγράφεται σε ό,τι αφορά τις διανοίξεις οικειών αλλά και εξοχικών. Παρατηρείται κάποια αύξηση παραβιάσεων σπιτιών κατοικιών. Θα πρέπει οι ιδιοκτήτες, όταν φεύγουν από το σπίτι, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, να κλειδώνουν παράθυρα, πόρτες, δηλαδή να μην είναι εντελώς αδιάφοροι, έστω και για 5-10 λεπτά αν φεύγουν από την κατοικία τους. Κυρίως περιφερειακά, μέσα στο Βόλο, υπάρχουν και μέσα στο Βόλο, αλλά κυρίως περιφερειακά. Καταγράφεται δηλαδή ιδιαίτερη αύξηση σε σχέση με πιο παλιά έτη? Έχουμε μια αύξηση σημαντική. Η προτροπή είναι συγκεκριμένη προς τους ιδιοκτήτες σπιτιών να θωρακίζουν τις περιουσίες τους. Ήδη πάντως καταγράφεται ένα κύμα με αρκετό κόσμο να προμηθεύεται ενισχυμένες κλειδαριές και πόρτες ασφαλείας. Οι μέθοδοι πάντως για τους επαγγελματίες διαρρήκτες έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και φαίνεται να είναι πιο επιμορφωμένοι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλές μέθοδοι πλέον. Δυστυχώς υπάρχει και το ίντερνετ που μπορεί ίσως κάποιος επιτίδιος να μπορέσει να προμηθευτεί διαρρηκτικό υλικό. Αυτό τώρα δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω πώς λειτουργούν. Αυτά λοιπόν, αυξημένη εγκληματικότητα. Τι ήταν και αυτό στη Νέα Ιωνία? Έπεσε ξύλο στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Βλέπεις σχροκέρδιες, πορνεία, εγκλήματα, απειλές, πολύ άσχημη εικόνα. Κάθε μέρα το μεταξύ, όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα έχουμε και ένα έγκλημα. Χθες πάλι γιος στη Σαλαμίνα σκότωσε τη μητέρα του. Απίστευτα πράγματα στην χώρα μας συμβαίνουν και αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη κατάσταση και την πίεση, την ψυχολογική και όχι μόνο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη χθες και στη Νέα Ιωνία. Στην οικό έντασης με τραυματία έναν 39χρονο διαδραματίστηκε σήμερα το πρωί στη Νέα Ιωνία Βόλου. Πιο ειδικά σήμερα το πρωί ο 39χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών περιπτέρου μετέβη με το δίκυκλό του έξω από το κατάστημα ενός 60χρονου ιδιοκτήτη περιπτέρου και στάθμευσε το όχημά του. Ο 60χρονος έγινε έξαλλος και πήγε στο κατάστημα του 39χρονου και του ζήτησε να απομακρύνει το δίκυκλο μπροστά από το μαγαζί του. Ο καυγάς πήρε διαστάσεις με τον 60χρονο να παίρνει ένα ξύλινο ορόπαλο και να χτυπάει τον 39χρονο στο κεφάλι και την πλάτη. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον 39χρονο και το μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου. Παράλληλα, στο σημείο μετέβηκε η αστυνομία με τον 60χρονο να έχει διαφύγει. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλυπτούνται, θύμα και δράστης έχουν διαφορές και βρίσκονται στα δικαστήρια. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής ο παθόν δεν έχει υποβάλει μήνυση. Λοιπόν, τώρα πάμε να καλημερίσουμε την Ιωάννα Μπουροπούλου. Μας περιμένει στο στούντιό μας στην πόλη του Βόλου για να μας δώσει όλα τα νέα της ημέρας. Ιωάννα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι από εδώ και πέρα, χωρίς μάσκες, με όλα τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα. Σωστή, όντως. Καλό μήνα να έχουμε. Έχεις δίκιο. Το έχουμε ψιλοξεχάσει ότι από σήμερα έχουμε αλλαγές στη ζωή μας. Επαναρχόμαστε σε μια κανονικότητα. Ευτυχώς έχουν απομακρυνθεί και αυτές οι ειδήσεις με την ευλογία των πιθήκων. Γιατί μας είχαν ζαλίσει τις προηγούμενες ημέρες, πού ότι θα πάθουμε κτλ. Ξεχνάμε και μπαίνουμε σε μια κανονικότητα σιγά-σιγά. Είναι και οι καιρικές συνθήκες τέτοιες που μας βάζουν σε σκέψεις για καλοκαίρι. Είναι και ο Μιχάλης Χειμωνίδης που από το πρωί μας δείχνει live εικόνα συνέχεια με παραλίες, όμορφα νησιά. Οπότε σκεφτόμαστε και εμείς καλοκαιρινές διακοπές και καλά κάνουμε, έτσι πρέπει.
Τώρα, έχουμε νέα όμως από τη Μαγνησία. Έχουμε για πες μας, Ιωάννα. Θα είναι ευχάριστα σε σχέση με τις προηγούμενες ειδήσεις που δείξαμε στα ρεπορτάζ. Καθώς ο Δήμος Βόλου προχωράει στην κατασκευή 9 νέων παιδικών χαρών για τους μικρούς μας φίλους. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 200.000 ευρώ και θα ολοκληρωθεί εντός 8 μήνων. Ενώ να αναφέρουμε ότι οι παιδικές χαρές θα βρίσκονται στις περιοχές του Αγίου Ονοφρίου, του Αγίου Βλάση, στις Μικροθήβες, στα Μελισσάτικα, στις Σταγιάτες, στο Φυτόκο, στη Μακρινίτσα, στη Δράκια και στον Άνω Βόλο, ενώ θα έχει τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες, φυσική άμμο, εξοπλισμό για αναρρίχηση και θα, είναι, θα σηματοδοτηθούν και θα περιφραχθούν για την ασφάλεια των παιδιών. Είναι μια πολύ σημαντικό έργο για μένα τουλάχιστον. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν πράσινοι χώροι, χώροι για παιδιά, για να υπάρχουν να παίζουν ασφαλή, να μην αγχώνονται και οι μητέρες από πίσω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ξέρεις τώρα, εγώ που έγινα και νέα μανούλα, τα βλέπω, ξέρεις, πολύ διαφορετικά όλα. Ιδιαίτερα αυτό να παίζουν τα παιδιά με ασφάλεια. Πλέον οι παιδικές χαρές δεν είναι αυτές που ξέραμε, δηλαδή μια τσουλήθρα, μια τραμπάλα και μια κούνια. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Πολύ πιο εκπαιδευτικά πλέον παιχνίδια και για τα ίδια τα παιδιά, με ISO, περισσότερη ασφάλεια. Άρα λοιπόν, όπως πολύ σωστά λες, επιστροφή στο φυσικό περιβάλλον, επιστροφή βεβαίως σε πράσινους χώρους, σε παιδικές χαρές και αυτό που λέμε ότι η πανδημία έκανε και κάτι άλλο. Γνωρίσαμε καλύτερα τις πλατείες, τα πάρκα, γιατί ήταν κλειστή η εστίαση. Οπότε πολλά μέρη που δεν τα ξέραμε και πλατείες που εντάξει, έλεγε θα πάω να πιω ένα καφέ στο κέντρο της πόλης. Πολλές πλατείες δυστυχώς τις γνωρίσαμε εν μέσω πανδημίας. Έκανε και ένα καλό η πανδημία. Πραγματικά. Τώρα να συνεχίσουμε με το έργο της ασφαλτόστρωσης σε βασικούς άξονες του δρόμου, του Βόλου, πολυσύχναστους δρόμους, που βλέπουμε να τίθεται εκ νέου άσφαλτος. Συνεχίζει ακάθεκτο το έργο, όπως είχε δεσμευτεί και ο Δήμαρχος του Βόλου, κύριος Αχιλλέας Μπέος. Τώρα, μετά τα έργα της ασφαλτόστρωσης στην Οδό Κασαβέτη, που είχαμε βρεθεί και εμείς εκεί πέρα να δώσουμε το στίγμα από το πώς ήταν οι δρόμοι, παίρνουν σειρά 7 νέοι δρόμοι στο Βόλο και στη Νέα Ιωνία. Πρόκειται για τις οδούς Γιάννη Δήμου, Γαλλίας, Ανθίμου Γαζή και 28ης στο Βόλο και για τις οδούς Αναπαύσεως, Μεάνδρου και Λεωφόρου Ειρήνη στη Νέα Ιωνία. Μάλιστα, όπως δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ο Δήμαρχος Βόλου κ. Αχιλλέας Μπέος, για την οδό Αναπαύσεως δήλωσε ότι οι κυκλικοί κόμβοι θα γίνουν όπως και να έχει και όποιος και να φέρει αντίρρηση και ότι αν χρειαστεί θα πάρει μπουλντόζα και θα τα ισοπεδώσει όλα προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πολίτες και να εξασφαλιστεί και ο ίδιος από τις δηλώσεις του. Οπότε κεντρική δρόμη που αντιλαμβάνομαι, σημεία τα οποία χρήζουν έτσι, ανακατασκευής, το λένε συνεχώς οι πολίτες, δεν θέλουν και πολλά-πολλά. Να μπορούν να μετακινούνται οδηγοί και πεζοί με ασφάλεια σε πεζοδρόμια, σε δρόμους. Όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλη σημασία. Ο κόσμος θέλει καθαρούς κάδους, πράσινο, γενικότερα την καθαριότητα, δρόμους, φωτισμό. Δεν θέλουν πολλά-πολλά. Νομίζω και με λίγα ικανοποιημένοι. Τουλάχιστον με τα αυτονόητα. Καθόμαστε και μιλάμε τώρα για τα αυτονόητα. Μια εύκολη καθημερινότητα. Καθημερινότητα. Μια σωστή ποιότητα ζωής. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ιωάννα μου. Ιωάννα, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό ρεπορτάζ, καλές ειδήσεις και βεβαίως. Εμείς συνεχίζουμε με όχι καλές ειδήσεις, αλλά με την άνοδο των καυσίμων. Είναι μια είδηση που μη σας πω ότι είναι για καθημερινή πλέον. Βλέπουμε να ανεβαίνει συνεχώς η αμόλυβη βενζίνη, δεν ξέρω που θα σταματήσει. 2,5 ευρώ σε πολλές περιοχές της χώρας μας και κοντά στα 3 ευρώ σε αρκετά νησιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με την τιμή ρεκόρ για τα καύσιμα. Συνεχίζεται το ράλι με την άνοδο στις τιμές των καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που επηρεάζει σαφέστατα και την Ελλάδα. Σε επίπεδο Μαγνησίας, οι ανατιμήσεις έχουν κάνει την εμφάνισή τους εδώ και αρκετούς μήνες, κυρίως μετά το θέμα του Ουκρανικού, με την πρόεδρο των βενζινοπωλείων να επισημαίνει χαρακτηριστικά στις τηλεοπτικές κάμερες. Οι τιμές συνεχίζουν να υπάρχει αυτή η ανωδική τάση. Για την υπηρετική Μαγνησία σήμερα, μεσοσταθμικά είμαστε στο 2,30. Ήταν αναμενόμενο, αφού τις τελευταίες μέρες ακούγαμε ότι θα αυξηθούν περαιτέρω τα καύσιμα και δυστυχώς θα συνεχίσει αυτό μακροπρόθεσμα, αφού και σήμερα είμαστε στα 122 δολάρια το βαρέλι, που σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Πιστεύω τα 2,5 ευρώ θα τα φτάσουμε σύντομα. Όσον αφορά τις ποράδες, στο Ιναλόνισο, που είναι και το πιο μακρινό νησί, είναι στο 2,68 αυτή τη στιγμή η τιμή. Γενικά δεν βλέπουμε να σταθεροποιείται. Αυτή η ανωδική τάση φαίνεται ότι θα συνεχίσει και γι' αυτό επιμένουμε και λέμε συνέχεια, έχουμε γίνει γραφική, ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα μείωσης φόρων ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λύση πέρα από τη μείωση των φόρων. Αυτές οι τιμές θα συνεχίσουν και κάτι πρέπει να γίνει για τη συγκράτησή τους, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, συμπαρασύρουν και μια σειρά από αγαθά και υπηρεσίες που αυτά. Σε λίγο καιρό θα βλέπουμε τις ανατιμήσεις να αυξάνονται. Επίσης, οι πληθωριστικές τάσεις που υπάρχουν και κάθε μήνα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο ο πληθωρισμός, θα φέρει σε μεγαλύτερο αδιέξοδο επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αφού με τα ίδια χρήματα που παίρνουμε σήμερα δεν θα φτάνουν να κάνουμε τις ίδιες ανάγκες που υπάρχουν. Αφού ο πληθωρισμός και οι τιμές θα αυξάνονται. Γι' αυτό πρέπει πραγματικά θερμή παράκληση να παρθούν μέτρα. Δεν θέλουμε άλλα επιδόματα. Τελεία. Θέλουμε μείωση των φόρων. Το επίδομα ελεημοσύνης που δόθηκε των 13 ευρώ το μήνα δεν νομίζω ότι βοήθησε πουθενά, ούτε επέλυσε κάποιο πρόβλημα. Πρέπει τα μέτρα να είναι για όλο το κοινωνικό σύνολο, γιατί τα καύσιμα κινούν όλο το κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι μέτρα για λίγους και δύο ταχυτήτων. Μείωση φόρων θέλουμε και όχι άλλα επιδόματα. Είδατε κάποια διαφοροποίηση στην κίνηση στα κρατήρια αυτό το διάστημα που είναι ακόμη σε ισχύ η Fuel Pass, αλλά που η βενζίνη φτάσει στα 2,30? Το Fuel Pass των 40 ευρώ ήταν 17 λίτρα καυσίμου. Αυτά τα 17 λίτρα είναι για 5 μέρες καύσιμο. Δεν νομίζω ότι αισθητά να το. Με βάση την κοινή λογική δεν έφερε καμία διαφορά. Εμείς βλέπουμε τις πωλήσεις μας καθημερινά να συρρυκνώνονται λόγω της αύξησης της τιμής. Τα 10 ευρώ έχουν γίνει 20 και τα 20 έχουν γίνει 30. Και πού θα σταματήσει αυτή η άνοδος? Πραγματικά δεν γνωρίζω. Πάντως η κοινωνία είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όταν αφορά τα καύσιμα. Η εκτίμηση πάντως από τους ανθρώπους της αγοράς είναι ότι δεν βλέπουν οι επόμενοι μήνες να χαρακτηρίζονται από χαλάρωση σε ό,τι αφορά στο θέμα και το ενεργειακό να μένεται να είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα το επόμενο διάστημα για ολόκληρη τη χώρα. Τι να πούμε και με το ράλι τιμών πραγματικά των καυσίμων και ο τουρισμός φέτος αυτό ακριβώς φοβάται, έτσι. Μην τυχόν και υπάρξει αυτή η δυσκολία λόγω και των καυσίμων και της ενεργειακής κρίσης να μπορέσει κανείς να περάσει καλοκαιρινές διακοπές. Δηλαδή, πού φτάσαμε πραγματικά, πού φτάσαμε να μην μπορούμε να απολαύσουμε ακόμη και τα αυτονόητα, αυτά που θέλουμε, να κάνουμε διακοπές χωρίς να σκεφτόμαστε πού θα πάμε. Τώρα, εισαγγελική έρευνα για το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας μετά τον ασθενή ΜΕΘ, ο οποίος κλείστηκε μέσα στο ασανσέρ, χάλασε το ασανσέρ, εγκλωβίστηκε ο ίδιος, ήταν σε μονάδα δυτικής θεραπείας, έπρεπε να πάει να κάνει μια εξέταση. Δυστυχώς όμως εγκλωβίστηκε μέσα, με αποτέλεσμα να υπάρξει πολύ έντονη ανησυχία. Οπότε έχουμε και την παρέμβαση του ίδιου του εισαγγελέα να αναζητήσει ευθύνες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη. Η εισαγγελική έρευνα έχει διαταχθεί για τον εγκλωβισμό ασθενή ΜΕΘ στον ασανσέρ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας μετά από βλάβη λίγα 24 ώρα, μάλιστα μετά τις δηλώσεις έρωσης γιατρών του νοσοκομείου, πως ο ασανσέρ συνεχώς παθαίνει βλάβη. Τα ασανσέρ τη μία μέρα χάλασαν δύο φορές και την επόμενη πάλι ξαναχάλασαν. Έρχεται ο τεχνικός, αλλά λόγω ότι είναι παλιά και χρειάζονται αντικατάσταση, συνεχώς χαλάνε. Αυτή είναι η κατάσταση. Πώς μεταφέρονται? Το διάστημα που είναι χαλασμένα τα ασανσέρ μέχρι που να φτιαχτούν. Δεν μεταφέρονται. Ως τώρα, αυτό που γνωρίζω ως τώρα δεν έχει συμβεί, αλλά αν παραστεί θα είναι δύσκολη κατάσταση. Τα σανσέρ συνεχώς χαλάνε και μπορεί να πάσα στιγμή να προκύψει πρόβλημα. Το κτίριο είναι παλιό, δουλεύουμε. Τα προβλήματα είναι η καθημερινή λειτουργία είναι δύσκολη σε ένα παλιό κτίριο. Μπορεί να υπάρχει μία τουαλέτα για περισσότερους ασθενείς ή για να είναι μακριά οι τουαλέτες, ας πούμε, από τους θαλάμους νοσηλείας. Έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα που αν δεν γίνει η αναβάθμιση του κτηρίου, η ενεργειακή αναβάθμιση και να ενταχθούν εκεί και άλλα έργα, ώστε να ανανεωθεί πραγματικά το κτίριο το παλιό, δεν μπορεί να είναι, μας ξεπερνάει δηλαδή το ότι λειτουργούμε μέσα σε αυτό. Να σημειωθεί ότι ασθενείς εντατικής που μεταφέρονταν για εξετάσεις εγκλωβίστηκε για περισσότερο από μία ώρα μέσα στον αλκυστήρα και για να τον απεγκλωβίσουν απαιτήθηκε ακόμη και επέμβαση της προσβεστικής υπηρεσίας. Αυτά λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στην πρωινή ατζέντα για το τελευταίο μισάωρο με κέφι, μπρίο και να δούμε πώς κάνουμε και πώς περνάμε ήδη τα πρώτα μπάνια μας, πώς γέμισαν οι παραλίες, σιγά σιγά μάλλον γεμίζουν. Πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα και μιας και λέμε για τα μπάνια, μιας και δείχνουμε όμορφες εικόνες, μίλησε καλοκαίρι 1η Ιουνίου σήμερα. Πάμε να δούμε λοιπόν τις πρώτες βουτιές που έγιναν και στις παραλίες της Μαγνησίας, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Ο άναυρος αποτελεί πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους πλέον σε καθημερινό επίπεδο με δεδομένες τις υψηλές θερμοκρασίες και στην περιοχή του Βόλου. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε την κίνηση καθημερινή στην παραλία του Ανάβρου, με αρκετούς να σπέβδουν εκεί για να απολαύσουν τον μπάνιο τους. Λοιπόν, το καλοκαίρι μάλλον ήρθε νωρίτερα φέτος. Δεν μπήκαμε στον Ιούνιο και τα μπάνια ξεκίνησαν, Ναι, τι να κάνουμε. Έχει ζέστη. Τώρα ποιο θέλει να πάει μακριά, οι άλικες ξέρω εγώ, εδώ είναι πιο κοντά. Mm-hmm. Καθημερινή συνήθεια. Έχει σκέψη να μην φύγει κανείς μακριά γιατί είναι και ακριβά τα καύσιμα. Σίγουρα, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Πάντως οι θερμοκρασίες υψηλές ευνοούν για θάλασσα. Ναι, δύο. Το δεύτερο. Δύο. Τον Άναυρο, καλή είναι η θάλασσα. Καλά είναι. Μακριά είναι δύσκολο να φύγει κάποιο τώρα γιατί είναι για ακριβά τα καύσιμα. Λίγο. Τώρα που αυξήθηκαν. Εγώ με τα πόδια έρχομαι. Ωραία, αν και πρώτο μπάνιο είναι λίγο κρύο. Αλλά εντάξει, άμα καθίσει λίγο έξω, μετά το συνηθίζει, αν μου πει. Τον Άναυρο βολεύει, είναι και κοντά από το σπίτι, φαντάζομαι. Ναι. Είναι γύρω στα 10 λεπτά από το σπίτι, οπότε. Με ποδήλα του λεωφορείου ή μηχανάκι. Πόδια. Αρκετοί πάντως εκ των πολιτών βρίσκονται με τη σκέψη στη τσέπη λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα, με αποτέλεσμα να μην επιλέγουν να φύγουν μακριά και να κάνουν το μπάνιο τους σε πολύ κοντινή απόσταση, που μπορούν να φτάσουν ακόμη και με τα πόδια μέσα σε 5, 10, 15 λεπτά. Πούμε εδώ παραλίες, έπιασαν οι ζέστες. Γράφουμε ακόμη, αλήθεια είναι, αλλά θα τα βολέψουμε. Καλά είναι. Η θάλασσα κρύα. Λίγο. Το θέμα των καυσίμων και τη αύξηση των τιμών παίζει ρόλο να φύγει κάποιο πιο μακριά για μπάνιο. Βέβαια, για με τα πόδια έρχομαι. Με τα πόδια, Βέβαια. Ούτε μηχανάκι ούτε αυτοκίνητο. Ούτε μηχανάκι ούτε τα πόδια από την Αγία Νάργερ. Ναι, γράψαμε. Καλά, γράψαμε. Πολύ καλά. Οπότε ώρα για μπάνιο τώρα. Ναι. Άλλα σακριά. Δεν έχω μπει. Πρώτο μπάνιο. Όχι, το τρίτο. Το τρίτο. Μέχρι τώρα ήταν κρύα θάλασσα. Δεν είχα έρθει εδώ πέρα. Σε άλλες που θα πάει, βασικά μια φορά είχαμε έρθει εδώ. Εντάξει, καλά ήταν. Το καλοκαίρι λοιπόν μπήκε πριν ακόμη ξεκινήσει ημερολογιακά για τα καλά. Και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να χαρακτηριστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες με αποκορύφωμα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά λοιπόν και με τα μπάνια. Προφανώς έρχεται, ακολουθεί και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Το περιμένουμε πώς και πώς. Και ήδη τα καταλήμματα, η πληρότητα, το βλέπαμε εξάλλου και χθες, είναι στο 80% και στην περιοχή της Μαγνησίας, αλλά και στις περισσότερες τουριστικές περιοχές. Τώρα πάμε να δούμε, έγινε και επιχειρηματικότητα. Το πρώτο φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα. Διοργανωτές παραχώρησαν και συνέντευξη τύπου για να μας δώσουν όλα τα νέα. Οι γυναίκες που έχουν πάρει τα ενία σε πολλούς τομείς. Και βεβαίως κυρίως το επιχειρήν, θα μπορέσουμε μέσα από τα περίπτωτα που θα στηθούν στην κεντρική πλατεία να ενημερωθούμε για τη γενική επιχειρηματικότητα από επιχειρηματίες που ήδη δραστηριοποιούνται σε διάφορους χώρους, να ενημερωθούν μέσα από εκδηλώσεις αλλά και ημερίδες σχετικά με τη γενική επιχειρηματικότητα αλλά και τα προγράμματα τα οποία τρέχουν. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το πρώτο φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί από το επιμελητήριο της Λάρισας. Το πρώτο φόρουμ γυναικής επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα 4, 5 και 6 Ιουνίου από το επιμελητήριο της πόλης. Το περιβάλλον το επιχειρηματικό στην Ελλάδα είναι δύσκολο γενικώς, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο για τη γυναίκα επιχειρηματία. Στο στίβο της επιχειρηματικότητας χρειάζονται περισσότερα εφόδια, χρειάζεται περισσότερη εξοικείωση. Το επιμελητήριο Λάρισας ήταν το πρώτο επιμελητήριο από τη θητεία του κυρίου Γκουντόπουλου, που ίδρυσε το Δίκτυο Γυναικών, Γυναικές Επιχειρηματικότητας, το ΕΔΕΓΕ. Ήμασταν οι πρώτοι σαν φορέας που το ιδρύσαμε σε όλη την Ελλάδα και τώρα πήρε σάρκα και οστά. Και η κυρία Τζίκα είναι αντιπρόεδρος σε αυτό το δίκτυο. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ ευαίσθητοι με την γυναική επιχειρηματικότητα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τη γυναίκα επιχειρηματία να εξοικειωθεί, να βγάλει όλες τις φοβίες, να λύσει τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς. Τι θα πει επιχειρήν. Είμαστε σε καλό στάδιο σαν επιμελητήριο Λάρισας από άποψη αριθμού γυναικών επιχειρηματιών. Έχουμε πολύ καλές γυναίκες επιχειρηματίες, πετυχημένες, και θα θέλαμε να έρθουν και περισσότερες. Ιδιαίτερα να κάνω μια φορά στην κυρία Τζίκα, η οποία τρέχει όλο αυτό το μεγάλο project και γενικώς ό,τι έχει σχέση με την επιχειρηματικότητα. Γνωρίζετε ότι Δήμος και επιμελητήριο έχουν μια μεγάλη συνεργασία και συνέργεια σε πάρα πολλές κατευθύνσεις όσον αφορούν την επιχειρηματικότητα, την τοπική οικονομία, και αυτό πάντα είναι πάρα πολύ καλό, και στους τομείς αυτούς που υπήρχε αυτή η συνεργασία έχει αποδώσει. Βέβαια ήρθε μια περίοδος του COVID, 2 χρόνια, που αυτή τη δυνατότητα που είχαμε να μπορούμε να συνεργαζόμαστε, να συνεργούμε, μας την πήγε λίγο πίσω.
Στο πρώτο φόρουμ γυναικείας επιχειρηματικός θα μπορεί κανείς να ενημερωθεί γύρω από τις ευκαιρίες επιχειρηματικά σχέδια στο γυναικείο πληθυσμό. Στόχος του επιμελητηρίου Λάρισας και όλων των σιδηροργανωτών είναι να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τις γυναίκες που τολμούν, που θέλουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Αυτό είναι το όραμα του επιμελητηρίου. Και με κάθε τρόπο όλοι οι φορείς πρέπει να στηρίξουμε τη γυναίκα επιχειρηματία, διότι αποτελεί το 52% του πληθυσμού. Αν λοιπόν όλο το εργατικό δυναμικό δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε αυτό το στόχο, σίγουρα θα είναι μεγάλη υποστήριξη για το κράτος και για τον κοινωνικό ιστό. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι και η αιτία για την οποία ξεκινήσαμε να κάνουμε όλη αυτή την μεγάλη εκδήλωση, το πρώτο Διεθνές Φόρουμ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο του φόρουμ θα πραγματοποιηθούν σειρά σημαντικών εκδηλώσεων για τη γυναική επιχειρηματικότητα. Από τη μία φόρουμ επιχειρηματικότητας, να και η παραλία στην πλάκα Λιτοχώρου, πανέμορφη παραλία. Εντάξει, είναι και απέραντες οι παραλίες εκεί στο Λιτόχωρο, η αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι και καλοφτιαγμένα beach bar και αξίζει κανείς να κάνει έτσι και μια βόλτα στα πανέμορφα παράλια εδώ τα κοντινά της περιοχής μας. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με το δεύτερο φεστιβάλ εκπαίδευσης πανθεσσαλικό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, μάλιστα με τη συμμετοχή πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Θα έχουν την ευκαιρία οι μαθητές να δουν, ακόμη και απόφοιτοι ηλικιών, να δουν αν θέλουν και να επιθυμούν να συνεργαστούν με κάποια από τα πανεπιστήμια τον κόσμο. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Είναι το δεύτερο, έτσι επαναλαμβάνω, πανθεσσαλικό φεστιβάλ εκπαίδευσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα. Όλες οι λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στη Λάρισα θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου το δεύτερο Θεσσαλικό Φεστιβάλ Εκπαίδευσης στην κεντρική πλατεία της πόλης με τη συμμετοχή πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Γίνεται φέτος για δεύτερη φορά το Θεσσαλικό Φεστιβάλ Εκπαίδευσης. Και είναι ιδιαίτερη χαρά που οι άνθρωποι συνεχίζουν εδώ να ενδιαφέρονται σε έναν ιδιαίτερο τομέα που λέγεται και ευαίσθητο που λέγεται εκπαίδευση. Γιατί μια στιγμή μπορεί να καθορίσει τη ζωή σου. Όσοι παρευρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να έχουν και πληροφόρηση για όσα θέλουν να γνωρίζουν για τα πανεπιστήμια. Ένας θεσμός που δεν θα μπορούσε να λείπει ο Δήμος Λαρισαίων. Ένας θεσμός ο οποίος έχει το στοιχείο της πληροφόρησης, έχει το στοιχείο της ενημέρωσης, της συμβουλευτικής απέναντι σε γονείς και σε παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγμή πραγματικά δίνουν έναν άλλον αγώνα, να φέρουμε στον αγώνα των εξετάσεων. Ενισχύουμε γνωστικά τους μαθητές ώστε να γίνουν οι καλοί φοιτητές αργότερα, σήμερα, τόσο στη δημόσια όσο και η δυτική εκπαίδευση, να αποφοιτήσουν επιτυχώς και να στελεχώσουν ως παραγωγικές δυνάμεις την ελληνική κοινωνία. Εργαζόμενοι με δεξιότητες, εργαζόμενοι με προσόντα, είναι αυτό που θέλουν οι επιχειρήσεις της περιοχής και όχι μόνο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να συνδέσουμε την παραγωγή με την εκπαίδευση. Ο σύνδεσμος δίνει μεγάλο αγώνα γι' αυτό και μέσα από αυτή την εκδήλωση είναι ένα πρώτο βήμα. Ένα βήμα που έρχεται να καλύψει ένα κενό της πολιτείας. Το Φεστιβάλ Εκπαίδευση επιστρέφει μετά από 2 χρόνια αποχής λόγω πανδημίας. Το περιμένουμε λοιπόν πώς και πώς φυσικά και έχουμε καταλάβει από τα ρεπορτάζ που δείχνουμε και από τα όσα διοργανώνονται ότι πλέον έχουμε μπει σε μια κανονικότητα. Από σήμερα κατάργηση και στις μάσκες δεν είναι υποχρεωτική στους περισσότερους χώρους. Είπαμε υποχρεωτική θα είναι από αύριο για τις πανελλήνιες εξετάσεις των παιδιών. Σε χώρους όπως είναι τα νοσοκομεία, τα ιδρύματα, τα γεροκομεία και νομίζω ότι απαιτείται η μάσκα, δεν το συζητώ έτσι κι αλλιώς. Πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και σήμερα επανερχόμαστε λίγα λεπτά εδώ στην πρωινή ατζέντα. Εδώ είμαστε λοιπόν να κλείσουμε και σήμερα την πρωινή ατζέντα από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Βασίλη Καραμπάση, την Έλληνα Κυριαζίδου και εμένα. Ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα και έναν ακόμη καλύτερο μήνα, Ιούνιος εξάλλου σήμερα. Καλό μήνα σε όλους, με το δεξί πραγματικά, με πολλά πολλά χαμόγελα και καλές διακοπές να έχουμε.